Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή που θα ακούσετε σήμερα θα είναι ηχογραφημένη λόγω Μεγάλης Πέμπτης. Την έχουμε ηχογραφήσει στο στούντιο πιο νωρίς. Παρ' όλα αυτά όμως, εσείς ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να μας στείλετε στα email μας και στα τηλέφωνά μας ή ακόμα να τις διατυπώσετε και στη σελίδα μας «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» στο Facebook. Το τηλέφωνο είναι το 2313-022-040 και το email μας radio@eoelas.org και πάντα στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Το σημερινό θέμα που θα μας απασχολήσει, θα διακόψουμε τη ροή των προηγούμενων εκπομπών και θα ασχοληθούμε με τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη για τη Σταύρωση και την Ανάσταση και τα πάθη του Χριστού. Θα διακόψουμε, όπως είπαμε, τη ροή των εκπομπών για τα μαθήματα, τα σχολικά, τα θρησκευτικά που κάναμε τόσες μέρες, τα οποία μπορώ να πω ότι ήταν μια θλίψη, μια στεναχώρια αυτά τα μαθήματα, και σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι πιο, ας πούμε, καλύτερο. Θα αρχίσουμε από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ουσιαστικά το βιβλίο της Γενέσεως ξεκινάει με μία προφητεία μετά την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Ο Θεός Λόγος υπόσχεται ότι θα στείλει κάποιον για να σώσει την ανθρωπότητα. Λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, θα σας το λέω σε μετάφραση για να σας είναι πιο εύκολο, για να μην σας δυσκολεύω. Θα βάλω, λέει, άσβεστη εχθρότητα μεταξύ της γυναίκας, προσέξτε τις εκφράσεις, μεταξύ της γυναίκας, όχι του ανδρός, και εδώ υποδηλώνεται ότι θα είναι μόνο εξ σπέρματος γυναικός ο ερχόμενος Μεσσίας, και μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων αυτής. Ένας δε απόγονος της γυναικός μόνης, αυτός θα συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις αυτού την πτέρνα. Και αυτό το λέει στον δαίμονα, δηλαδή ότι εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Και εδώ υπονοείται ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Αλλά εκείνος θα σου συντρίψει στην κεφαλή. Εκτός από προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε και προτυπώσεις. Παραδείγματος χάρη, ο φόνος του Άβελ από τον αδερφό του Κάιν, που διαβάζουμε επίσης στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο αθώος βοσκός, που είναι ο Άβελ, θανατώθηκε από τον αδερφό του λόγω φθόνου. Όπως ο Ιησούς, λόγω φθόνου, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, όπως και ο Άβελ δεν έκανε κάτι στον Κάιν, τον αδερφό του, και εκείνος θανατώθηκε. Αυτό το εδάφιο το υπενθυμίζει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιο του 12, όπου λέει, θέτει την ψυχή του υπέρ των προβάτων ο Χριστός, ο καλός ο ποιμήν, σας θυμίζω πώς ξεκινάει το κείμενο. Η θυσία του Αβραάμ επίσης προτυπώνει τη θυσία του Χριστού, τη σταύρωση του Χριστού. Ο Αβραάμ προσφέρθηκε να θυσιάσει το μοναχογιό του. Προσέξτε όμως τους συμβολισμούς. Ο ίδιος ο μοναχογιός, ο Ισαάκ, μετέφερε στους ώμους του τα ξύλα για τη φωτιά, όπως και ο Χριστός μετέφερε ο ίδιος το σταυρό του για να θυσιαστεί πάνω στο σταυρό. Έλαβε δε Αβραάμ, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τα ξύλα της ολοκαρπόσεως και πέθηκε τον Ισάκ το γιο αυτού, τα βάλε δηλαδή πάνω στον γιο του, και έλαβε με τα χείρας και το πυρ και τη μάχαιρα και επορεύτησαν οι δύο άμα. Οι δύο μαζί δηλαδή περπάτησαν, αλλά εδώ περπάτησε ο Χριστός μόνος του κουβαλώντας τα ξύλα. Βλέπετε, οι προτυπώσεις είναι συνεχείς και οι προφητείες. Και συνεχίζουμε στην ίδια διήγηση, όπου
Το παιδί ερωτά πού είναι το πρόβατο που θα θυσιάσουμε, Κύριε, εννοεί τον πατέρα του, και ο Αβραάμ του λέει εσύ θα θυσιαστείς. Και υπάκουα ο Ισάκ δέχεται να θυσιαστεί, επέθηκε αυτόν επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων, χωρίς να φέρει καμία αντίσταση ο Ισάκ. Επίσης, στο ίδιο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε, είμαστε ακόμα στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, να μιλήσουμε τώρα για την Ανάσταση του Χριστού, λέει στο βιβλίο της Γενέσεως: λιοντάρι και γέννημα λιονταριού, σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκβλαστού Ιέ μου ανέβεις, αναπεσώνε κοιμήθης, και κοιμήθηκες, λέει, και σαν ένα μικρό λιονταράκι, και ποιος τολμά να σε πλησιάσει και να σε ξυπνήσει. Υπενισόμενος λοιπόν εδώ ο συγγραφέας της, του βιβλίου της Γενέσεως, λέει ότι το εκοιμήθης σαν ένα νεαρό λιοντάρι που ακόμα και στον ύπνο του το λιοντάρι είναι φοβερό, δεν τρομά κανεί να το πλησιάσει, να το ξυπνήσει, παριστάνει το θάνατο του Χριστού. Θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον γάρ θάνατον αυτού κοίμηση είναι κάλεσε και ύπνο. Δηλαδή είναι ένας συμβολισμός της τριήμερης ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Τι σε γέρει αυτόν, ποιος μπορεί να τον ξυπνήσει, ποιος μπορεί δηλαδή πραγματικά να αναστήσει τον Χριστό, παρά όπως μόνο το λιοντάρι ξυπνάει μόνο του, το ίδιο και ο Χριστός θα ξυπνήσει μόνος του, δηλαδή θα αναστηθεί μόνος του. Αυτό το εδάφιο πάλι μας το υπενθυμίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είπε ο Χριστός, εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω λαβήν αυτήν. Δηλαδή εγώ έχω εξουσία πάνω στην ψυχή μου να την θυσιάσω, και εδώ υποδηλώνει ο Χριστός ότι παρέδωκε το Άγιο του Πνεύμα με τη δική του θέληση, και λαβήν αυτήν εξουσίαν να την πάρω πίσω, δηλαδή να την αναστήσω. Και πάλι ο Χριστός θα υπενθυμίσει το ίδιο το εδάφιο αυτό και θα πει λύσατε τον ναόν τούτον και τρισήν ημέρες σε γερό αυτό, δηλαδή γκρεμίστε αυτό το ναό, και εδώ υποδηλώνει το σώμα του, και εγώ θα τον αναγείρω, θα το σηκώσω. Τώρα ερμηνεύει πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως σας είπα, ότι το λιοντάρι δεν είναι μόνο φοβερό όταν είναι ξύπνιο, αλλά και όταν κοιμάται. Έτσι και ο Χριστός στο Σταυρό ήταν φοβερός και έκανε και θαύματα πάνω στο Σταυρό. Θυμηθείτε τη συσκότηση που έγινε εκείνη την ώρα που παραδόθηκε η Αγία του ψυχή. Γιατί μιλάμε πάντοτε για την Αγία Ψυχή του Χριστού. Δεν μιλάμε για την Θεία του Φύση. Η Θεία Φύση σημαίνει αναλύωτη, δεν παθαίνει, δεν πάσχει, δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται. Άρα όταν μιλάμε για θάνατο του Χριστού, μιλάμε για την ανθρώπινη ψυχή. Επίσης, να θυμίσω ότι σχίστηκαν οι βράχοι, σχίστηκε το καταπέτασμα. Όχι μόνο δηλαδή έχουμε τη συσκότηση, και επίσης έχουμε Ανάσταση των κεκοιμημένων. Μία άλλη πράξη της Παλαιάς Διαθήκης που υποδηλώνει την θυσία του Χριστού, ο αμνός του Πάσχα. Σας υποθυμίζω ότι οι Εβραίοι το βράδυ πριν φύγουν από την Αίγυπτο, με το αίμα που θυσίασαν του αμνού, σημάδεψαν τις πόρτες τους, ώστε ο εξολοδερφτής άγγελος να μην σφάξει τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Πάρα πώς λειτουργήσε εκείνη η θυσία του αμνού, του προβάτου δηλαδή, λυτρωτικά και σωτήρια για τους Ισραηλίτες. Όσοι δηλαδή αποδέχονται τη Σταύρωση και την Ανάσταση και το πάθος του Χριστού, μετέχουν τη σωτηρίας. Γι' αυτό βλέπετε τα πάθη του Χριστού δεν είναι μια συμμετοχή μας απλώς σε ένα πάθος. Είναι συμμετοχή στη σωτηρία του Χριστού. Και επίσης διαβάζουμε ότι ο Ιησούς
σταυρώθηκε παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα, όπως και ο αμνός της Εξόδου σφάχτηκε παραμονή του πρώτου Πάσχα, δηλαδή της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας κατά την έξοδο των Ισραηλιτών. Συνεχίζουμε στο επόμενο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι το δεύτερο βιβλίο, είναι η Έξοδος. Διαβάζουμε: «Προσεκάλεσε ο Μωυσής όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και τους είπε: Πηγαίνετε και πάρτε ο καθένας δια την οικογένειά σας ένα πρόβατο και θυσιάστε τον Πασχάλιον αμνών». Πάλι έχουμε ένα αμνό που θυσιάζεται το Πάσχα, και βλέπετε ότι και αυτός γίνεται παραμονή του Πάσχα. Γι' αυτό παραμονή του Πάσχα, της Αναστάσεως δηλαδή, έχουμε τη θυσία του Χριστού ως πρόβατον επισφαγή, που λέει, θα διαβάσουμε αλλού στους ψαλμούς όπου αναφέρεται. Θα συνεχίσουμε λοιπόν πάλι από το βιβλίο του Εξόδου, όπου δίνεται η εντολή μέσω του Μωυσή στους Ισραηλίτες, και φυσικά αυτή η εντολή τώρα ισχύει για μας τους χριστιανούς που αποδεχόμαστε το πάθος του Χριστού. «Και φυλάξαστε το ρήμα τούτο, νόμιμο σε αυτό και τη ισχύ σου έως το όνος». Δηλαδή να φυλάξετε αυτήν την εντολή ως νόμο, να παράβατο για τον εαυτό σας και τους απογόνους σας σε αιώνος, λέει ο Μωυσής. Δηλαδή να τον διατηρήσουμε αυτόν τον νόμο. Δηλαδή ότι η θυσία αυτή του προβάτου σώζει. Και να επιθυμίσουμε εδώ ότι Πάσχα σημαίνει στα εβραϊκά διέλευση. Είναι η διέλευση της Ερυθράς Θαλάσσης. Πάσχα για μας είναι επίσης η λέξη διέλευση, που σημαίνει όμως από το θάνατο στη ζωή. Γιατί νεκρούς όντας ημάς ζωοποίησε, λέει ο Κύριος. Αν και ήμασταν νεκροί, δηλαδή ήμασταν στον Άδη, δεν υπήρχε σωτηρία για τους ανθρώπους, με το πάθος του και την Ανάστασή του μας παίρνει από τον Άδη, μας παίρνει από τα νύχια του διαβόλου και μας οδηγεί εις τη ζωή. Και επίσης στο βιβλίο της Εξόδου λέει: «Όταν θα εισέλθετε εις τη γη», εννοείται στην καινούργια γη, για μας είναι η καινούργια περίοδος, «θα φυλάξετε την εορτή αυτήν». Θα την φυλάξετε την εορτή. Και έτσι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φυλάττουμε αυτή την μεγάλη εορτή των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση. Τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού την έχουμε κατεξοχήν οι Ορθόδοξοι. Βλέπετε, η Καθολική πλέον άρχισε να υποχωρεί το Πάσχα, όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία. Ιδίως δε οι Προτεστάντες κοντεύουν να τη διαγράψουν την εορτή της Αναστάσεως και των Παθών, γιατί δίνουν σημασία μόνο στη γέννηση του Χριστού. Ό,τι έχει πάθος και σταυρό δεν θέλουν να το θυμούνται, θέλουν να το ξεχάσουν. Να θυμίσω πάλι από το βιβλίο της Εξόδου, έχει πάρα πολλές προτυπώσεις και στο βιβλίο της Γενέσεως και της Εξόδου. Σας λέω εν συντομία για να προλάβουμε να πούμε όσες πιο πολλές μπορούμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Θα σας θυμίσω το συμβολισμό της υψώσεως του φιδιού στην έρημο, όταν μέσα στην έρημο οι Εβραίοι αποστάτησαν από το Θεό, βγήκαν φίδια και τους δάγκωναν. Ήταν θανατηφόρα αυτά τα φίδια και πέθαναν οι Ισραηλίτες. Και τότε στρέψαν τα μάτια τους στο Μωυσή και ζήτησαν βοήθεια. Ο Μωυσής εκεί δείχνει ότι δεν μπορεί ο ίδιος να τους βοηθήσει, αλλά παίρνει εντολή από τον Θεό να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι και να το υψώσει πάνω σε μία ράβδο. Όποιος δαγκωνόταν, λέει, από το φίδι το δηλητηριώδες, έστρεφε τα μάτια του στο φίδι που είχε αναρτήσει, αυτό το χάλκινο που είχε κάνει ο Μωυσής, στη ράβδο του επάνω και το έβαλε. Και αποδείκνυε με αυτόν τον τρόπο την σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό και θα το ξαναθυμίσει το ίδιο γεγονός ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο του, όπως ο ίδιος ο Χριστός, λέει, αναφέρθηκε και σε αυτό: «Ύψωσε το φίδι στην έρημο». Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι και ο Χριστός
υπενθυμίζει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι υψώθηκε πάνω στο Σταυρό. Πάμε στο επόμενο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι οι Αριθμοί. Υπενθυμίζει και εκεί για το χάλκινο φίδι το επόμενο βιβλίο. Γιατί το δίνει τόσο μεγάλη σημασία και το ξαναθυμίζει σε δύο βιβλία ο συγγραφέας, για να θυμίσει ότι η Σταύρωση, όποιοι την κοιτάξουν τη Σταύρωση, έχουν σωτηρία. Επίσης, ένας άλλος συμβολισμός, επίσης το βιβλίο των Ψαλμών πλέον. Διαβάζουμε, Κύριε, στον 14 ψαλμό, Κύριε, ποιος είναι άξιος να φιλοξενηθεί, έστω και πολύγων, στο εν τη Ιερουσαλήμ κατοικητήριό σου. Ποιος είναι άξιος να στήσει την σκηνή στο Άγιον σου όρος, όπου υπάρχει ο ναός σου. Και εδώ, τι υπενθυμίζει ο ψαλμοδός, ότι ποιος ήταν άξιος που να μπορέσει να σταυρωθεί και να σηκώσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων πάνω του, να τις πάρει στο σταυρό του. Συνεχίζουμε στο 14ο ψαλμό, τα λέω λίγο γρήγορα πολλές φορές, αν έχετε απορίες είπαμε δηλώστε τες, στην επόμενη εκπομπή θα τις λύσουμε. Ο άμεπτος και ακατηγόρητος, εκείνος ο οποίος εργάζεται και εφαρμόζει δικαιοσύνη, διαβάζουμε στον 14ο ψαλμό, ο οποίος αγαπά την αλήθεια με όλη την καρδιά και αυτήν μόνο λέγει. Ποιος δηλαδή μπόρεσε να μπει, να στηθεί στη σκηνή πάνω στην Ιερουσαλήμ, ο Χριστός, ο οποίος δεν είχε, ήταν ακατηγόρητος. Αυτό θα το συνεχίσει και λίγο παρακάτω ο ψαλμός και λέει, εκείνος που δεν έπλεξε δόλιον σχέδια με τη γλώσσα του και δεν έκαμε ποτέ κάτι κακό προς τον πλησίον του, ούτε ανέπαιξε, ούτε δυσφήμισε γύρω τους ανθρώπους. Δηλαδή, όπως είπε ο Χριστός, ποιος ελέγξει με περί αμαρτίας. Και θα πούνε οι Ευαγγελιστές, ουδέ βρέθη δόλος στο στόμα αυτού. Επίσης, πάμε από τον 14ο ψαλμό στο 15ο. Ο 15ος ψαλμός περιγράφει επίσης την Ανάσταση του Ιησού με τα λόγια «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη». Εδώ εννοείται «Δεν θα εγκαταλείψει την ανθρώπινη του ψυχή ο Χριστός στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να γνωρίσει σωματική αποσύνθεση». Όπως το σώμα του Κυρίου δεν γνώρισε καμία αποσύνθεση, κατά τον ίδιο τρόπο το περιγράφει ο ψαλμοδός στο 15ο ψαλμό, ότι δεν θα γνωρίσει το σώμα του, ο Δαβίδ εδώ είναι ο ψαλμοδός, δεν θα γνωρίσει καθόλου την διαφθορά. Γι' αυτό λέμε Χριστός δε διαφθοράς στους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος εδείχθη αλότριος. Πάμε στον ψαλμό στον 21ο. Εδώ σε αυτόν τον ψαλμό ο προφητάναξ Δαβίδ μιλάει για τον διαμοιρασμό των ενδυμάτων του Χριστού. Θυμάστε τι λέει ο Ευαγγελιστής, και διεμήρασαν τα ημάτια ένα αυτό και επί των ημάτισμών αυτού έβαλον κλήρον. Ακριβώς το ίδιο λέει ο ψαλμοδός, διαμοιράστηκαν τα ημάτια του και έβαλαν στα ημάτια του κλήρο. 11 αιώνες προηγείται ο ψαλμοδός. Βλέπετε ακριβώς περιγράφει τα γεγονότα της σταυρώσεως του Χριστού. Σε ποιον περιγράφει, σε έναν πείτε μου, θέλετε να το ονομάσετε Μωάμεθ, Κομφούκιο, Λάο Τσέ, όπως θέλετε, να υπάρχει μια περιγραφή 1100 χρόνια πρώτων γεγονότων, να υπάρχει τέτοια περιγραφή της Αναστάσεως, της Σταυρώσεως και των γεγονότων του Χριστού. Επίσης, ο προφητάναξ Δαβίδ θα πει, κάρφωσαν τα χέρια μου και τα πόδια μου και μέτρησαν όλα τα οστά μου, στον 21ο ψαλμό. Και φυσικά εδώ δεν μιλάει ο Δαβίδ για τον εαυτό του, γιατί ποτέ ο Δαβίδ δεν σταυρώθηκε. Και εδώ θα ερωτήσει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο του στο κατά Ιουδαίων, ρωτήστε τους Ιουδαίους, ποιος από τους προφητευμένους σας Μεσσίες σταυρώθηκε, ποιανού τα ενδύματα μοιράστηκαν, ποιον
κέντησαν, ποιον λόχησαν, όπως επίσης και ποιος μπήκε επιβεβικός επί πόλου όνου, δηλαδή ανέβηκε πάνω στο πουλάρι και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Ο μοναδικός που μπήκε στα Ιεροσόλυμα πάνω σε πουλαράκι ήταν ο Χριστός. Δεν θα έχουν, λέει, να σας απαντήσουν τίποτα οι Ιουδαίοι και θα είναι έναντι αυτού του Θεού αναπολόγητοι. Επίσης, στον 21ο ψαλμό, που σχεδόν όλος ο ψαλμός περιγράφει τα γεγονότα της Σταυρώσεως, πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν, δηλαδή όσοι με βλέπανε με ενέπαιζαν και με σάρκαζαν και με ύβριζαν και με βλασιμούσαν, εν χείλες οι εκκίνησαν κεφαλή και απειλωτικώς, λέει, κουνούσαν την κεφαλή λέγοντας. Ακριβώς περιγράφει τη σκηνή που όλοι κάτω από το Σταυρό κορόιδευαν τον Χριστό. Αν είσαι Μεσσίας, αν είσαι Σωτήρας, κατέβατε από το Σταυρό και σώσε τον εαυτό σου. Έχει όλος ο 21ος ψαλμός, αν μπορέσετε να τον πάρετε κάποια στιγμή στα χέρια σας, να τον διαβάσετε, είναι ακριβώς ένας όλος προφητικός ψαλμός των γεγονότων της Σταυρώσεως του Χριστού. Λίγο παρακάτω θα διαβάσουμε στο 13ο σύκο, «Περικύκλωσαν με μόσχοι πολλοί ταύροι, ποιονες περιέσχομαι», δηλαδή με έχουν περικυκλώσει πάρα πολύ, σαν άγριοι, λέει, σαν άγριοι ταύροι που προσπαθούν να με λιντσάρουν. Ακριβώς αυτό το ίδιο συνέβη κάτω από το Σταυρό και όταν το συνέλαβαν, όλοι του πέσανε πάνω στο Χριστό. Διαβάζουμε, άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια που προσπαθούσαν να κατασπαράξουν τον θύμα τους με μανία, λέει ο ψαλμωδός. Και πάλι ξαναθυμίζει εδώ όμως τώρα ότι παρόλο που θα βρεθεί ο Χριστός σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, θα πει ο ψαλμωδός: «Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις, μην αναβάλεις, αλλά έλα στη βοήθειά μου». Και εδώ υποδηλώνεται ότι η Θεία Φύση θα έρθει και θα αναστήσει τον ανθρώπινη φύση. «Ρίσε με από ροφέα στην ψυχή μου και γλίτωσε από αυτή τη ροφέα που με διαπερνά την ψυχή μου». Πάμε στον ψαλμό, θα ήθελα να κάνω σχόλια, αλλά τα προσπερνάω πολλές φορές για να προλάβω να σας πω όσο περισσότερα γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη προλαβαίνουμε. Στο ψαλμό 41 περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια η προδοσία του Χριστού. Με απόλυτη ακρίβεια. Και αυτό θα το δούμε και στον προφήτη Ζαχαρία. Που όπου εκεί στον προφήτη Ζαχαρία λέει, όταν κάποιος το ρωτήσει, λέει το κείμενο, τι είναι οι πληγές αυτές μέσα στα χέρια σου, θα απαντήσει: «Οι πληγές εκείνες που πληγώθηκα μέσα στο σπίτι των φίλων μου». Εδώ υποδηλώνεται η προδοσία που έγινε μέσα στο σπίτι που ήταν ο Ιούδας στο μυστικό δείπνο. «Καιρό προς αυτόν», λέει ο Ζαχαρίας στο 13ο κεφάλαιο, «επληγέ αυτέ αναμέσων των χειρών σου, τι σοι ερή, α επλήγινε το οίκο του αγαπητού μου». Είναι οι πληγές που πήρα στον οίκο από τον αγαπημένο μου, δηλαδή από τον μαθητή του, από τον Ιούδα, όπου τον πλήγωσε κυριολεκτικά, γιατί δεν ήταν μόνο τα καρφιά που το σταύρωσαν τον Χριστό, τον πλήγωσε και να τον προδώσει ο μαθητής του. Και όπως σας είχα πει προηγουμένως και έκανα την μνήα του γεγονότος της υποδοχής του Χριστού στην Σιών που έγινε τη Βαϊοφόρο, την Κυριακή των Βαΐων, λίγο πριν από την έναρξη των παθών. Στο ένατο κεφάλαιο λέει ο Ζαχαρίας: «Διαλάλησε Ιερουσαλήμ», φώναξε δηλαδή, «ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται λυτρωτής και σωτήρ πράος, καθήμενος επάνω σε ένα υποζύγιον, σε ένα νεαρό πουλάρι». Βλέπετε, ακριβής η προφητεία, ακριβέστατη η προφητεία του Ζαχαρία πρώτων γεγονότων.
Γι' αυτό θέλουν να ξυλώσουν την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για Χριστό, μιλάει για Θεό, μιλάει για Θεό ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό θέλουν να φανεί ίσως πλέον ο Χριστός με όλους άλλους, να είναι μη προεφητευμένος εάν διαλύσουν, εάν καταστρέψουν την Παλαιά Διαθήκη. Όλος ο Ζαχαρίας, όλος ο προφήτης Ζαχαρίας μιλάει για τα γεγονότα της σταυρώσεως του Χριστού. Προσπερνάω πάρα πολλά και λέει κατά την ημέρα εκείνη θα γίνει μεγάλος θρήνος και κοπετός στα Ιεροσόλυμα. Πραγματικά, όσοι ευλογήθηκαν, όσοι ελυτρώθηκαν από τον Χριστό, όσοι θεραπεύτηκαν, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, η Παναγία, θρηνούσαν εκείνη την ημέρα. Ήταν η μέρα θρήνου για τους ανθρώπους του Χριστού. Επίσης, στον 40ο ψαλμό, σας είπα, προσπερνώ πάρα πολλά εδάφια για να προλάβουμε να πούμε. Στον 40ο ψαλμό λέει, οι εχθροί μου είπαν λόγια κακεντρεχή και πονηρά εναντίον μου. Πότε θα ποθάνει και θα σβήσει αυτός και το όνομά του από τη γη. Εδώ υπενθυμίζει το συμβούλιο που έκαναν προηγουμένως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και είπαν, είναι καλύτερα να πεθάνει αυτός παρά να χαθεί το έθνος μας, νομίζοντας ότι ο Χριστός θα γίνει η αιτία να έρθουν οι Ρωμαίοι και να τους σκοτώσουν. Παρ' όλα αυτά το σταύρωσαν, το σκότωσαν, αλλά και οι Ρωμαίοι ήρθανε το 72 μετά Χριστόν και ισοπαίδωσαν τα Ιεροσόλυμα. Επίσης, για τις συκοφαντίες και τις σκευωρίες εναντίον του Χριστού, διαβάζουμε επίσης τον 40ο ψαλμό. Εψιθύριζαν όλοι αυτοί οι εχθροί μου εναντίον μου, διαλογίζονται πάντοτε κακά εις βάρος μου. Αυτό δεν έκαναν. Συμβούλιον έλαβον, θα διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο, οι γραμματείς και φαρισαίοι κατά εναντίον του Χριστού. Και συνεχίζει ο ψαλμός, λόγους ψευδείς και αντιθέτους προς τον νόμο του Θεού έθεταν εις κυκλοφορίαν, δηλαδή κυκλοφορούσαν εναντίον μου και έλεγαν. Αυτό δεν έκαναν, δεν ψευδομαρτύρησαν. Δεν ψευδομαρτύρησαν εναντίον του Χριστού ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν βλάσφημος. Βλέπετε ακριβώς ο 40ος ψαλμός. Θα σας το διαβάσω, το πρωτότυπο κείμενο λέει, λόγων παράνομων κατέθετο κατεμού. Κατέθεσαν δηλαδή λόγων παράνομων, ότι εγώ ήμουν παράνομος. Επίσης στον 40ο ψαλμό μιλάει, υπενθυμίζει ξανά την προφωσία του Ιούδα. Εδώ διαβάζουμε ακριβώς το κείμενο. Όχι δε μόνο οι εχθροί μου, αλλά και ο επιστήθιος φίλος μου, τον οποίο είχα στηρίξει τις ελπίδες μου, αυτός ο οποίος έτρωγε στην τράπεζά μου το φαγητό, κατάφερε εναντίον μου μεγάλο λάκτισμα, είναι πτερνισμόν, είναι κατά λέξη, το ψαλτήρι λέει, ο πτερνισμός. Θυμίστε, θα σας θυμίζω ότι στο βιβλίο της Γενέσεως λέει θα του χτυπήσει την πτέρνα. Το ίδιο έκανε και ο Ιούδας εδώ. Βοήθησε τον διάβολο να του κεντήσει την πτέρνα. Βλέπετε, ακριβώς περιγράφεται στον 40ο ψαλμό ο Ιούδας, ο οποίος ήταν επιστήθιος φίλος του και έτρωγε εις το ίδιο τραπέζι. Ακριβώς από το ίδιο τραπέζι σηκώθηκε το βράδυ του μυστικού δείπνου και πήγε και κατέδωσε τον Χριστό. Επίσης, διαβάζουμε στον 34ο ψαλμό για τους ψευδομάρτυρες που σταύρωσαν τον Χριστό. Όταν εδικάζεται ο κατεμού η κατηγορία, σηκώθηκαν εναντίον μου μάρτυρες, ασυνείδητοι και συκοφάντε, και με ρωτούσαν για σφάλματα και παραπτώματα, δια τα οποία ούτε ιδέα είχα. Δε ρώτησε ο Πιλάτος τον Χριστό. Και τι του είπε ο Χριστός, εσύ λέγεις, εσύ τα λέγεις αυτά. Ότι εγώ ανακήρυξα τον εαυτό μου βασιλέα, εσύ το λέγεις. Όχι όπως εσύ το φαντάζεσαι, πήγε ο βασιλέα. Αυτοί παίρνανε τα νοήματα του Χριστού, τα οποία όμως ξέρανε και να τα διαστραβλώσουν. Και επίσης διαβάζουμε πάλι στον 34ο ψαλμό. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντί αγαθών.
μου ανταπέδωσαν κακά αντί των ευερχησιών. Θα πούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, στους ύμνους που θα ακούσουμε, λαέ μου τι επίησασαι και τι ανταπεδοκές μου, αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, θα πει ο ψαλμοδός. Τι σας έκανα, σας έκανα κάτι κακό, ποια είναι η ανταπόδοσή σας? Δεν έκανα τους κουτσούς να περπατήσουν, δεν έκανα τους τυφλούς να δουν, δεν έκανα τους πεθαμένους, δεν τους ανέστησα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για τις κατηγορίες. Στον 54ο ψαλμό τώρα, όπου ο Χριστός εκφράζει τη θλίψη του, συνεκλονίστην και ταράχθη από τις απειλητικά σκραυγά των εχθρών μου, από την κατάθλιψη και καταπίεση που οι αμαρτωλοί ασκούν εναντίον μου, διότι αυτοί έριψαν και απεσόρευσαν εναντίον μου κάθε παρανομία και κυριευμένοι από μοχθηρά οργήν έτρεφαν και τρέφουν φοβερό μίσος εναντίον μου, δηλαδή μίσος εναντίον του μοχθηρό και παράνομο χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ο μεγάλος ευεργέτης? Γιατί αυτός βοήθησε, ακόμα αν θέλετε και σε ανθρώπινο επίπεδο, βοήθησε όλο τον Ισραηλιτικό λαό? Δεν τους θεράπευσε, δεν τους χόρτασε, δεν τους φρόντισε? Τι λοιπόν βρήκανε εναντίον του Χριστού να πούνε? Πάμε λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας είναι, το λέμε, τον προφήτη Ισαΐα και ευαγγελιστή, πέμπτο ευαγγελιστή. Γιατί ο προφήτης Ισαΐας ουσιαστικά περιγράφει σαν να είναι μπροστά όλα τα γεγονότα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού. Θα αναστηθούν οι νεκροί, λέει ο προφήτης Ισαΐας, και θα εγερθούν οι ευρισκόμενοι στα μνήματα και όλοι οι κατοικούντες στη γη θα χαρούν. Είναι στο 26ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Δηλαδή, εδώ περιγράφει ακριβώς κατά την Σταύρωση του Χριστού που ανεγέρθησαν οι νεκροί. Δεν λέει και βγήκανε στην ιερή πόλη, την Ιερουσαλήμ, και κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους. Ακριβώς περιγράφει ο Ισαΐας 800 χρόνια πιο μπροστά την Ανάσταση των νεκρών κατά το θάνατο του Χριστού. Επίσης, ο προφήτης Ιωνάς, τι λέει στη διήγηση του Ιωνά? Και προσέταξε Κύριος κήτη μεγάλο καταπίν τον Ιωνά, και είναι Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Όταν ο Ιωνάς διετάχθηκε να πάει στην πόλη την Νινεβή, τη μεγάλη, να κηρύξει τη σωτηρία, αρνήθηκε να πάει. Και τότε θέλησε να φύγει, να δραπετεύσει με ένα καράβι από τον Θεό, για να μην εκτελέσει την αποστολή του. Και όταν έγινε στο καράβι αυτό μεγάλη τρικυμία, κατάλαβαν ότι κάποιος είναι αίτιος για αυτή την μεγάλη τρικυμία. Και είπε ο Ιωνάς, εγώ είμαι η αιτία. Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα. Και τότε πέταξαν τον Ιωνά με στη θάλασσα, και πραγματικά με το που πέταξαν τον Ιωνά με στη θάλασσα έγινε αμέσως η Νινεμία. Και 3 μέρες τον πήρε ένα κήτος, λέει, τον κατάπιε ζωντανό τον Ιωνά, και ήταν 3 μέρες μέσα στο κήτος, μέσα στην κοιλιά, χωρίς όμως ο Ιωνάς να πάθει τίποτα. Η παραμονή του Ιωνά μέσα στο κήτος για 3 μέρες συμβολίζει ακριβώς την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού, που δεν έπαθε τίποτα 3 μέρες μέσα στον τάφο. Έμεινε αδιάφθορος, και όπως ακριβώς μετά άνοιξε, λέει, το κήτος, το στόμα του, και έβγαλε έξω τον Ιωνά και βγήκε αλόβητος, κατά τον ίδιο τρόπο άνοιξε η γη τα σωθικά της και βγήκε από μέσα ο Χριστός αδιάφθορος, χωρίς να πάθει τίποτα.
Θα πει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτήν το προφητικό γεγονός του Ιωνά. Προέδραμεν Ιωνάς και γύμνασεν ημών τη διάνοια. Προέτρεξε, λέει ο Ιωνάς, και μας εξάσκησε το μυαλό μας. Όπως ακριβώς, λέει, το κήτος εξέβαλε τον Ιωνά μετά από 3 μέρες, έτσι και το μνήμα έδωκε τον Χριστό, μη βρισκόμενο σε αυτόν θάνατο. Είπαμε, σας υπενθυμίζω ότι αυτά είναι τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Όπως επίσης είπαμε, ο Ισαΐας περιγράφει τα γεγονότα του Χριστού με απόλυτη ακρίβεια σαν ενική. Διαβάζουμε στο 52ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Όλος ο Ισαΐας είναι μια μεγάλη προφητεία από την αρχή ως το τέλος για τον Χριστό. Απλώς εδώ αναφέρουμε μόνο τις προφητείες που μιλάνε για τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Δεν μιλάμε για τη γέννηση, δεν μιλάμε, γιατί σας θυμίσω, ο Ισαΐας προφητεύει και την γέννηση του Χριστού, ιδού η Παρθένος εγκαστριέξει και τέξτε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτά όμως θα τα κάνουμε ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Διαβάζουμε λοιπόν στο 52ο κεφάλαιο: θα μείνουν όλοι κατάπληκτοι μπροστά στα φοβερά παθήματά σου. Τόσο πολύ θα χάσει η μορφή σου τη λάψη της και την ωραιότητά της μεταξύ των ανθρώπων, και τόσο πολύ θα διασυρθεί και θα πέσει η υπόλοιψή σου στους ιούς των ανθρώπων. Δηλαδή θυμίζει ότι το πρόσωπο του Χριστού θα αλλοιωθεί από τον πόνο, από τα καρφιά, από το ακάθινο στεφάνι, από την ασιτία, από την δίψα, από τα μαστιγώματα, όπου, λέει, εκείνη η λάμψη του προσώπου του και η ωραιότητά του θα χαθεί. Και πραγματικά θα πρέπει να ήταν ένα πολύ φρικτό θέαμα το πρόσωπο του Χριστού, καταματωμένο, ραπισμένο, εμπτισμένο πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό όμως το πρόσωπο, αυτό που φαινομενικά έχει χάσει τη λάμψη του, συνεχίζει ο Ιεσαΐας αμέσως στον επόμενο στίχο και λέει: ούτω θαυμάζονται έθνη πολλά επ' αυτό. Πολλά έθνη λοιπόν θα πλημμυρίσουν από θαυμασμό και σεβασμό προς αυτό το πληγιασμένο πρόσωπο. Και αυτή ακόμα η βασιλής με βλάβια θα σε προσκυνήσουν το στόμα τους, λέει, θα σε προσκυνήσουν και θα γίνει θαυμαστό το γεγονός μεταξύ των εθνικών. Δείτε, περιγράφει όχι μεταξύ των Ιουδαίων, μεταξύ των εθνικών, δηλαδή των ειδωλολατρών. Δηλαδή η σταύρωση του Χριστού θα γίνει αποδεκτή από τους εθνικούς. Διότι, και γιατί είναι εδώ το γεγονός το σημαντικό που το περιγράφει ο Ισαΐας, διότι αυτοί στους οποίους δεν είχε εκ των προτέρων αναγγελθεί από τους προφήτες τίποτα θα τον ειδούν, και εκείνοι οι οποίοι τότε δεν είχαν ακούσει τίποτα θα ακούσουν και θα πιστέψουν εις τα δασκαλία και στο κήρυγμα τους λυτρώσεως. Ούτω θαυμάζονται έθνη πολλά, λέει ο Ισαΐας, και συνέξουσι βασιλεί στο στόμα αυτών. Όψονται δε ή ου κακικόαση και συνήσουση. Αυτοί που δεν άκουσαν τίποτα θα καταλάβουν. Ακριβώς αυτό συνέβη. Και απορούμε και λέμε, πώς κατάλαβαν οι εθνικοί όλα αυτά τα γεγονότα, ενώ δεν είχαν πιο μπροστά τις προφητείες? Βλέπετε, οι ενέργειες του Θεού πολλές φορές εμείς δεν τις ξέρουμε. Εκείνος ξέρει πώς λειτουργεί. Και έτσι έγινε αποδεκτό το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στους εθνικούς. Συνεχίζουμε από τον Ισαΐα. Ουκέστην είδος αυτό ουδέ δόξαν. Θα το πούμε και στην ακολουθία των Υφίου. Θα υπενθυμίσει η Εκκλησία μας ακριβώς αυτά τα λόγια του Ισαΐα. Ουκέστην είδος αυτό ουδέ δόξαν. Δηλαδή δεν είχε εμφάνιση ωραία, ούτε ελκυστική, και ούτε είχε είδος ουδέ κάλος. Δεν είχε καμιά ομορφιά και εξαφανίστηκε από το πρόσωπό του. Πάλι εδώ υπενθυμίζω ο Ισαΐας αυτή την θλίψη, αυτή την οδύνη που βγήκε στο πρόσωπο του Χριστού. Πόσο άραγε είναι εύκολο ένας άκακος άνθρωπος να υποστεί βασανιστήρια,
Φανταστείτε να υποστεί βασανιστήρια και ξεφτελισμούς η ανθρώπινη φύση του Χριστού, η ενωμένη, η αδιάσπαστα με τη Θεία, η οποία είχε ευλογήσει, είχε βοηθήσει, είχε λυτρώσει τους Ισραηλίτες και από αυτούς να υποστεί όλη αυτήν την ατίμωση. Επίσης, διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες όλων μας. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Δηλαδή, λέει ο Ισαΐας, αυτός όμως φέρει πάνω του όλο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας, ευηθήσει στον πόνο και την οδύνη, και εμείς στην πλάνη μας ενομίσαμε ότι αυτός ευρίσκεται εις την οδυνηράν αυτή πληγή και συφοράν, επειδή ετιμωρεί το εκ μέρους του Θεού διαδικά του αμαρτίας. Προσέξτε λίγο αυτό, να το εξηγήσω λίγο αναλυτικά, να μην υπάρξει καμία παρερμηνία. Έφερε, λέει ο Χριστός, επάνω όλο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών των ανθρώπων, και ο ίδιος δέχτηκε όλο τον πόνο και την οδύνη. Εμείς, λέει, το νομίσαμε ότι ήταν πλάνη δική του. Έτσι δεν είπαν οι Ισραηλίτες, ότι αυτός είναι πλάνος, κάνει τον εαυτό του Θεό και πλανά τους ανθρώπους. Και επίσης τον εθεώρησαν αδύναμο, και ότι δια τις αμαρτίες του επέτρεψε ο Θεός να σταυρωθεί. Αλλά δεν συνέβη έτσι. Δεν εσταυρώθη για τις δικές του αμαρτίες ο Χριστός. Εσταυρώθη για τις δικές μας αμαρτίες. Συνεχίζω στο 53 πάλι κεφάλαιο. Στον επόμενο αμέσως στίχο λέει ο Ισαΐας, αυτός δε τραυματίσει δια τις αμαρτίες ημών και με μαλάκιστε δια τις ανομίες ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν. Αυτός όμως συνεχίζει, αναλύει ο Ισαΐας, για να μην αφήσει ουδένα επενιγμό για αυτούς που θα διαβάσουν την προφητεία αργότερα. Αυτός τραυματίστηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Εταλαιπωρήθηκε, υπέφερε για τις ανομίες μας. Παιδευτική τιμωρία έπεσε πάνω του για τη δική μας την ειρήνη και για τη δική μας σωτηρία. Χάρις όμως εις την πληγή εκείνου εμείς σε θεραπεύθημε. Βλέπετε τι λέει ο Ισαΐας, θεραπευθήκαμε γιατί εκείνος πληγώθηκε, γιατί εκείνος εσταυρώθηκε, γιατί εκείνος αναστήθηκε. Συνεχίζουμε από τον προφήτη Ισαΐα και θα μιλήσουμε για τη σιωπή του Χριστού, την οποία θα την υπενθυμίσουμε επίσης η Εκκλησία μας αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα των παθών, ότι όλο αυτό το πάθος ο Χριστός το επέφερε σιωπηλός. Δεν αντέδρασε, ως πρόβατον επισφαγή ήχθη. Θα συνεχίσουμε και θα λέμε, είναι έκφραση του Ισαΐα, θα την πούμε παρακάτω. Είμαστε στο 53ο κεφάλαιο. Και αυτός δια το και κακός Θεού κανήγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή ήχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύρονος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Και δηλαδή λέει ο Ισαΐας, και παρόλες τις κακώσεις που υπέστη δεν άνοιξε το στόμα του, σαν άφωνο πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, και ως αμνός άφωνος μπροστά σε αυτόν που τον κουρεύει, έτσι οδηγήθηκε ο Χριστός στο σταυρό. Βλέπετε, δεν διαμαρτυρήθηκε ο Χριστός, ούτε έριξε καμία κατάρα εναντίον κανενός. Άρα παρόλα αυτά, πάνω στο σταυρό θα συγχωρήσει. Πατεράφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση, θα πει λίγο πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή. Διαβάζουμε στον επόμενο αμέσως στίχο του Ισαΐα. Σας είπα, όλος ο Ισαΐας είναι ένα Ευαγγέλιο πρώτων Ευαγγελίων. Στο 53 κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, εν τη ταπεινώση η κρίση αυτού ήρθε, τη δε γενεάν αυτού τις διηγήσετε, ότι έρεται από τις γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού ήχθη εις θάνατο. Μέσα στην ταπείνωση και στον εξευτελισμό που ευηθίστη,
Παρεγνωρίστηκε και κατεπατήθη το δίκαιο του εν τη κρίση, λέει ο Ισαΐας. Ύστερα δε από τα παθήματά του και τον άδικο θάνατό του, ποιος θα υπάρξει και ποιος θα τολμήσει να διηγηθεί τη γενναία αυτού, διότι αφηρέθη βιαίος και αδίκως από τη γη η ζωή αυτού και οδηγήθη εις θάνατον ένα των αμαρτιών του λαού μου. Βλέπετε, το ξαναθυμίζει στον επόμενο μέσο στίχο ο Ισαΐας και λέει οδηγήθηκε στο θάνατο εξαιτίας των αμαρτιών του λαού μου. Του λαού μου, δηλαδή υπενθυμίζει ο Θεός ότι είναι δικός του λαός. Και δεν εννοεί τώρα εδώ τον Ισραηλιτικό λαό, όλο τον λαό, όλους τους ανθρώπους, όλη την ανθρωπότητα. Γιατί πάντας θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Βλέπετε λοιπόν ο Ισαΐας στίχο το στίχο όπως τον πάμε τώρα, ότι ακριβώς περιγράφει όλα τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Πάμε στον ένατο στίχο. Και θα δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομία νουκ επίσεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Γιατί, όπως σας το είχα πει πιο μπροστά, ούτε ανομία ούτε δόλος βρέθηκε στο στόμα του Κυρίου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός εφθαρσός της ελέγξης με περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να σταθεί απέναντί μου και να μου πει ότι εγώ έχω κάνει κάτι αμαρτωλό? Και επίσης, εγώ δε εις εκδίκηση του αδίκου θανάτου και της ταφής του θα τιμωρήσω και θα παραδώσω εις θάνατον τους κακούς ανθρώπους. Δια το θάνατον αυτό θα παραδώσω τους πονηρούς πλουσίους και άρχοντας. Γιατί ο πες μου αυτός δεν διέπραξε καμία παρανομία. Τώρα θα μου πείτε, εδώ φαίνεται ως τιμωρός ο Χριστός. Δεν φαίνεται τιμωρός ο Χριστός με αυτήν την έννοια. Αλλά όταν ένας άνθρωπος οδηγεί στο θάνατο τον Μεσσία, τον Σωτήρα, τον Θεάνθρωπο, δεν θα πληρώσει για αυτές του τις κακίες. Δεν θα πληρώσει για αυτή τη διαστροφή που έχουν κάνει. Ότι τον κατηγόρησαν και τον συκοφάντησαν ως πλάνο, ενώ ήταν ένα άκακο πρόβατο, ένας άδωλος, ένας σωτήρας, ένας μεσσίας. Αυτό ας το σκεφτόμαστε και εμείς πολλές φορές, γιατί γινόμαστε η αιτία να πληγώσουμε τον Χριστό με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, με τα λόγια μας. Και θα πει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι για τους αμαρτωλούς πάει άδικα, πάει στράφη η θυσία του Χριστού. Πραγματικά, όταν αμαρτάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε? Προσθέτουμε πληγές στις πληγές του Χριστού, γιατί δεν αποδεχόμαστε τη σωτηρία του. Συνεχίζουμε στον Ισαΐα. Κύριος βούλεται καθαρίσει αυτόν από τις πληγείς, εάν δότε περί αμαρτίας η ψυχή μονόψεται σπέρμα μακρόβιον και βούλεται Κύριος αφελήν. Τώρα δηλαδή, ότι ο Κύριος βούλεται καθαρίσει αυτόν από τις πληγείς. Εδώ τι σημαίνει? Ο Κύριος εδώ εννοείται η Θεία Φύση που είναι ενωμένη με την ανθρώπινη φύση, θα τον καθαρίσει τελείως από την ταπείνωση. Νόμισαν ότι τον εταπείνωσαν οδηγώντας στο θάνατο τον Χριστό. Η Θεία Φύση όμως θα τον αναστήσει, θα τον καθαρίσει από αυτόν τον εξευτελισμό και θα ανέλθει νικητής από τον θάνατο. Γιατί θα αναστηθεί και θα τον καταθαρίσει από τις πληγές τις οποίες κατέφεραν σε αυτόν. Εδώ δεν εννοεί τις πληγές τις σωματικές, γιατί το σώμα του αναστημένου Χριστού φέρει τις πληγές αυτές, τις φέρει. Και θα πει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, η σμαρτυρία των Ιουδαίων και εισέλεγων για να τους ελέγχει πάντοτε και να τους δείχνει τα χέρια του και τα πόδια του που είναι τραυματισμένα. Θα καθαρίσει λοιπόν από την πληγή, εννοείται αυτών των βλαστημιών, ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ανήμπορος, δεν ήταν καθόλου ανήμπορος.
θεληματικά και εκουσίως οδηγήθη, Κύριε, εκουσίως οδηγήθης προς το ημέτερον πάθος. Προς το δικό σου πάθος οδηγήθης εκουσίως. Άρα δεν ήτανε τεταπεινωμένος όπως νόμισαν οι Ιουδαίοι, αλλά επέτρεψε να πάθει όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει θα λαμπρηθεί από αυτή την φαινομενική ταπείνωση και τον εξευτελισμό στον οποίο υποβλήθη ο Χριστός. Συνεχίζουμε στον Ισαΐα. Από του πόνου της ψυχής αυτού δείξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση. Δικαιώσε δίκαιον ευδουλεύοντα πολλής και τις αμαρτίες αυτών, αυτός ανήσει. Δηλαδή, τον πόνο της ψυχής του να δείξει αυτόν και δι' αυτού εις όλο τον κόσμο. Φως ικανό να αναπλάσει και να αναγεννήσει με τη σύνεση του ανθρώπινου γένος. Θέλει να αποδείξει αθώον αυτόν και δίκαιον, ο οποίος υπηρετεί ευσυνειδήτως και με αγάπη τους πολλούς. Αυτός δε των πολλών τας αμαρτίας θα αναλάβει. Δηλαδή, τώρα εδώ μιλάει με βρύτητα ο Ισαΐας. Λέει αυτός ο πόνος της ψυχής, της ανθρωπίνης ψυχής, το λέω, να μην γίνει καμία παρανόηση, η Θεία Φύση δεν υπέστη τίποτα από όλα αυτά, η Θεία Φύση είναι απαθής, δεν παθαίνει, δεν πεθαίνει, ό,τι συνέβη στον Χριστό συνέβη στην ανθρώπινη του φύση. Η ανθρώπινη ψυχή πέθανε του Χριστού. Το ανθρώπινο σώμα πέθανε του Χριστού. Όπως και η δική μας ψυχή είναι αθάνατη κατά χάρη, το ίδιο και η ψυχή του Θεού ενωμένη, η ψυχή του Χριστού ενωμένη με το Θεό Λόγο είναι αθάνατη και αυτή. Άρα μιλάμε για θάνατο του σώματος του Χριστού. Έτσι, και εδώ τώρα φεύγει από τα στενά όρια του Ισραήλ και λέει είναι ικανό να αναπλάσει αυτός ο πόνος του Χριστού και να αναγεννήσει όλο το ανθρώπινο γένος. Βλέπετε ότι στο τέλος ο Ισαΐας φεύγει από τα στενά πλαίσια του Ισραήλ, φεύγει από τα στενά πλαίσια των Ιουδαίων και πάει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η σταύρωση του Χριστού δεν είναι για λίγους, είναι για όλους, είναι για πολλούς, είναι για μας. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο για να προλάβω τουλάχιστον στο λίγο χρόνο που μας μένει να ολοκληρώσω. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μερεί σκύλα ανθών παρεδόθη θάνατον η ψυχή αυτού και εν της ανόμησε λογίστη και αυτός αμαρτίες πολλών ανήνεγε δια τας αμαρτίας ημών παρεδόθη. Δηλαδή αυτός θα πάρει, αυτός ο εσταυρωμένος εννοείται εδώ, ο ταπεινωμένος, ο πληγωμένος, ο άνθρωπος που έχει υποστεί τον εξευτελισμό. Αυτός όμως θα πάρει πνευματική κληρονομιά πολλούς και από τους ισχυρούς και θα διαμοιράσει λάφυρα. Εδώ τώρα δεν μιλάει για λάφυρα πολέμου, έτσι προς Θεού, γιατί μιλάει για πνευματική κληρονομιά. Δεν μιλάει για ανθρώπινη κληρονομιά, δηλαδή υλική κληρονομιά. Θα πάρει δηλαδή τους λαούς, τους εθνικούς, θα τους λάβει με το μέρος του. Θα τους λάβει ως κληρονομιά. Ουσιαστικά όλοι οι εθνικοί θα προστρέξουν κάτω από το σταυρό του Χριστού και θα τον ασπαστούν. Γι' αυτό στα πάθη θα πάνε οι Ορθόδοξοι και θα καθίσουμε κάτω από το σταυρό και στην Ανάσταση μαζί θα συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Είμαστε κληρονομιά του. Είμαστε αυτό το μέρος που ανήκει στον Χριστό. Γιατί όχι εξουσιαστικός, γιατί εμείς αποδεχθήκαμε ως σωτήρα τον Χριστό. Παρεδόθη λοιπόν στο λυτρωτικό ημάς θάνατον η ζωή του. Ο θάνατος του είναι λυτρωτικός. Τι περίεργο, ένας θάνατος να φέρει λύτρωση. Πραγματικά αυτός ο θάνατος είναι λυτρωτικός και λυτρώνει όλους τους ανθρώπους. Αυτός δια της σταυρικής του θυσίας επήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες και παρεδόθη εις τον θάνατον δια της αμαρτίας μας, θα πει ο Ισαΐας. Δηλαδή για όλους εμάς
αυτές τις Άγιες Μέρες, αυτές τις μέρες των παθών, ας συνταφούμε και ας συμπάθουμε με τον Χριστό. Όχι να μείνουμε θεατές απ' έξω, αλλά μαζί Του να συνσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε. Αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, από το τίμιο αυτό κανάλι, όπως το λέω εγώ, που δίνει φωνή ακόμα στην Ορθοδοξία και στην Ελλάδα, να σε ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλή Συνανάσταση όλων ημών. Χαίρετε Κύριο πάντοτε. Γεια σας.